Χριστός Ανέστη. Μετά τα γεγονότα τόσο της Μεγάλης Εβδομάδος όσων και της Αναστάσεως και για πολλές ημέρες, μάλιστα μέχρι της Αλήψεως, θα ακούγεται το Χριστός Ανέστη από την Εκκλησία. Και δεν πρέπει να ακούγεται μόνο από την Εκκλησία, αλλά και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας πρέπει ο χαιρετισμός αυτός να δονεί τους εφέρας, όπως θα μπορούσα να πούμε. Διότι είναι κάτι το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να το χωνέψει, να το πιστέψει, διότι η Ανάσταση του Ιησού μαζί με τη θεότητα του Ιησού είναι οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι επί των οποίων υπάρχει σωτηρία του ανθρώπου ή κατά την αντίθετο πλευρά η απώλεια του ανθρώπου. Διότι αν ο Χριστός μας δεν ήτο και Θεός και δεν ανέστη, δεν υπάρχει σωτηρία στον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να σώσει τον άνθρωπο. Και αν ο Χριστός εκρατήθη υπό του θανάτου και δεν ανέστη, κατά συνέπεια και εμείς θα κρατηθούμε υπό του θανάτου και δεν θα αναστηθούμε. Όμως, δόξα τω Θεώ, και Θεός είναι και ανέστη. Πολύ δυστυχώς και από εμάς Ορθοδόξους ακόμη, οι οποίοι κατακλείζουμε τις εκκλησίες και μάλιστα τις μεγάλες ημέρες της χριστιανοσύνης, φοβούμεθα ή εάν δεν φοβούμεθα, δεν θεωρούμε απαραίτητον αυτών των χαιρετισμών. Η εκκλησία μας από τη σύσταση ως της πάντοτε είχε των χαιρετισμών αυτών τις 40 ημέρες. Είχανε αντικατασταθεί τα πάντα δια του χαιρετισμού αυτού. Το καλημέρα, το χαίρετε, το καληνύχτα, το αντίο είχαν πάει στην άκρη όλα. Και το καλημέρα είχε αντικατασταθεί με το Χριστός Ανέστη και το χαίρετε πάλι το καληνύχτα και λοιπά με το Χριστός Ανέστη. Αυτό είχε συμπληρώσει τα πάντα και γέμιζε τα πάντα και δονούσε τα πάντα, διότι είναι το σοβαρότερο γεγονός που πρέπει να γνωρίσει ο άνθρωπος, το οποίο έγινε για αυτόν, για τον άνθρωπο ο Χριστός Ανέστη. Διότι και για τον άνθρωπο ο Χριστός απέθανε. Δεν πέθανε για τον εαυτόν του, για τις αμαρτίες του, για του ανθρώπου τις αμαρτίες απέθανε. Και η Ανάσταση αποδεικνύει τη δικαίωση εν προκειμένου και ο άνθρωπος αντλεί πλέον δυνάμεις από την Ανάσταση του Ιησού. Είπα ότι είναι το σοβαρότερο γεγονός και γι' αυτό ακριβώς επολεμήθη η Ανάσταση του Χριστού, πολεμείται και θα πολεμείται μέχρι στην τελεία των αιώνων, διότι ο Σατανάς δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Όπως δόθη κάποια ευκαιρία ένα άλλο βράδυ σε κάποιο θέμα να πούμε, υπάρχουν στον κόσμο πολλά είδη θρησκειών. Όμως η θρησκεία είναι μία. Υπάρχουν πολλοί αρχηγοί θρησκειών. Όμως η Εκκλησία είναι μία, ο αρχηγός θρησκείας είναι ο μοναδικός, ο ένας, ο Χριστός. Οι άλλοι όλοι ήσαν άνθρωποι και οι οποίοι όταν απέθαναν φυσικών θάνατων δεν ανέστησαν. Υπάρχουν καθυλωμένοι στο σάβανό τους. Μόνον του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού ο τάφος είναι κενός και μάλιστα μέσα σε εχθρικό περιβάλλον στα Ιεροσόλυμα, σε Άραβας και σε Εβραίους και σε πάσης φύσεως από χρόθεως αιρέσεων και της Παναγίας Μητέρας του, του αρχηγού της ζωής
και της μητέρας της ζωής. Οι δύο τάφοι αυτοί είναι κενοί εν σχέση με όλους τους τάφους των λεγόμενων αρχηγών θρησιών, είτε Μωάμεθ λέγεται, είτε Βούδας λέγεται, είτε Ζωροάστρης λέγεται, είτε Πάπας λέγεται, είτε Καλβίνος λέγεται, είτε Ρώσελ λέγεται, είτε. Όλοι είναι καθυλωμένοι. Το βασικό, το ενδεικτικό, ότι ο θάνατος ενικήθη από τον Χριστόν και ότι ο Χριστός έχει την δύναμη κατά του θανάτου και κατά συνέπεια όσοι πιστεύουν εις αυτόν και αυτοί θα αναστηθούν μίαν ημέρα. Γι' αυτό είναι το σοβαρότερο θέμα η Ανάσταση του Χριστού εν συνδυασμό με την θεότητα του Ιησού. Διότι και πάλιν ο Σατανάς αυτήν την αλήθεια με τα όργανα του την βάλει, δηλαδή ότι ο Χριστός ή το κάποιος ψηλός άνθρωπος ή το ένας αναμορφωτής ή το ένας έξυπνος ή το φτάνουν άλλοι να πούνε ένας σοσιαλιστής, άλλοι ένας κομμουνιστής ότι ήταν ο Χριστός. Ψέματα βέβαια όλα αυτά. Ο Χριστός ή το Θεός. Ο Χριστός ή το Θεός. Δεν είναι το Υιός της Μαρίας μόνον, ήταν και Υιός του Θεού. Και ως μητέρα, ως άνθρωπος είχε μητέρα και δεν είχε πατέρα. Και ως Θεός είχε πατέρα και δεν είχε μητέρα. Γι' αυτό λέγεται και απάτορ, γι' αυτό λέγεται και αμήτορ, γι' αυτό λέγεται και αγενεολόγητος. Και είχε έναν τύπον στην Παλιά Διαθήκη, τον λεγόμενον Μέλχισεδέκ, ο οποίος και αυτός είτο απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος. Το μεγαλύτερο λοιπόν γεγονός επισφραγίστη προχθές με την Ανάσταση του Χριστού μας. Πολλοί την έζησαν την Ανάσταση, ένιωσαν πράγματι το Χριστό στην ψυχή τους, οι μέρες τους ήσαν διαφορετικές, παρά τις αδειξοότητες, παρά την κούραση, παρά τα βάσανα τα οποία συνέχουν σήμερα τους ανθρώπους, όμως και αυτοί οι απλώς αδιάφοροι και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πολλές σχέσεις με την Εκκλησία, αυτές τις μέρες συνεκινήθησαν, διότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος συγκινεί τα πάντα. Από τη στιγμή που η Ανάσταση του Χριστού έγινε πληροφορία στους αρχιερείς και στους γραμματείς και στους φαρισαίους, εφρόντισαν να αντισκεπάσουν, να πούνε ότι ο Χριστός δεν ανέστη αλλά εκλάπη. Όπως ξέρετε αυτό είναι ψέμα πέρα για πέρα. Όμως εκυκλοφόρησε αυτή η γνώμη, αυτή η πληροφορία. Ακόμη προσέθεσαν κι άλλες σκέψεις γύρω από την Ανάσταση για να αμβλύνουν το αίσθημα της Αναστάσεως, ότι ο Χριστός δεν απέθανε αλλά είχε πάθει νεκροφάνεια και έπειτα ανέστη, δηλαδή συνήλθε, όπως τα λέγαμε, κατόπιν περιποίησεων. Άλλοι ότι ο Χριστός, το συνδυάζουν βέβαια με το που ο Χριστός από 12 ετών έως 30, ότι ο Χριστός είχε πάει στα Συνδίας, εκεί έμαθε κάποια τέχνη του φακυρισμού και σαν ένας καλός εξασυλμένος φακύρης κατόρθωσε να μείνει 33 ώρες στον Άδη, καθήν στον τάφο, καθήν στιγμή άλλοι μένουν και 50 και 60 ώρες φακύρες. Όλα αυτά βέβαια είναι ψέματα. Ο σκοπός είναι για να βλασιμήσουν το μυστήριο της Αναστάσεως, ότι ο Χριστός δεν ανέστη. Στο θέμα το ο Χριστός έφυγε από 18-30 έξω των ορίων των Ιερουσαλήμων, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, ένα τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει. Μου έχει δοθεί ευκαιρία μάλιστα και έχω και γράψει και μιλήσει και υπάρχει και σε κασέτα που ο Χριστός από 12 ετών έως 30, γιατί για πολλούς είναι πρόβλημα, διότι δεν διαβάζουν και εφόσον δεν διαβάζουν οι άνθρωποι δεν είναι άγευστοι στο θέμα αυτό. Πάντως ο Χριστός δεν έφυγε, ούτε φακυρισμόν έμαθε, διότι ο Χριστός δεν ετάφει όπως οι φακύρε. Η διαφορά μεταξύ του Χριστού μας και των φακυρών είναι η εξής, ότι οι μεν φακύρε θάπτονται ζωντανοί
ο δε Χριστός ετάφη νεκρός. Ας βάλουμε ένα φακίρι, δεν ξέρω ποιον, των μεγαλύτερων των εποχών, να τον σταυρώσουμε όπως σταύρωσαν τον Χριστό, να του βάλουμε τα καρφιά και να τον ανεβάσουμε στο ξύλο, να του δώσουμε μια κονταριά έπειτα στην πλευρά του και να χυθεί όλος ο ορός και όλο το αίμα, και να τον πάρουμε να τον ταφιάσουμε, να μην τα σκοθεί. Δεν θα σκοθεί. Αυτή είναι η διαφορά. Και να προσέχετε, να ξέρετε, να απαντάτε. Χριστός μας απέθανε και αμφισβητήθη ο θάνατός του μάλιστα, όταν πήγανε και του ζήτησαν του Πιλάτου να έρθει να επιτρέψει να τον πάρουν να τον κυδέψουν. Πέθανε. Και βέβαια πέθανε. Καλά, οι άλλοι πώς δεν πεθάνανε ακόμη? Και ζητάει πληροφορίες και πηγαίνει ο κεντηρίων, ο επικεφαλής της φρουράς, και του λέει πέθανε. Και τότε εδωρίσα το σώμα για να το κυδέψει ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο. Το αμφισβήτησε. Πώς τόσο γρήγορα πέθανε αυτός? Και άλλοι δεν πέθαναν και κατέαξαν αυτόν τα σέλη, τους εξέσκλησαν για να πεθάνουνε πριν δύσει ο ήλιος, διότι άρχιζε το Πάσχα των Εβραίων και ήσαν καθαροί κατά τα άλλα και ήθελαν να μην μιανθούν και γι' αυτό, να τους στάψουν μια ώρα γρηγορότερα για να φάνε το Πάσχα τους. Το αμφισβήτησε ο Πιλάτος αυτό, και εντούτοις όταν πληροφορήθηκε από τον φρουρά, από τον επικεφαλή της φρουράς, ότι πέθανε, για τον Χριστό μας πέθανε, δεν τον πεθάνανε. Το πρέπει να το ξέρετε. Χριστό μας δεν τον εσταύρωσαν οι Εβραίοι, όπως είπα τη Μεγάλη Παρασκευή εδώ. Τον σταύρωσαν οι αμαρτίες μας και η αγάπη του προς εμάς. Γιατί ήρθε στο εκούσιον πάθος, στο θεληματικό πάθος. Αν ήθελε δεν ερχότανε. Ήρθε από αγάπη προς τον άνθρωπο και απέθανε την ώρα που ήθελε. Ο θάνατος δεν έχει δύναμη, εξουσίαν επί της ζωής, και ο καθό αυτό ζωή ο Χριστός, όπως είπε, δύναμη να δώσω την ψυχή μου και να την πάρω ό,τι ώρα θέλω. Σε μένα, σε εμάς και σε όλο τον κόσμο έρχεται ο θάνατος και αξιεί την ψυχή μας και μας την παίρνει. Αυτός δεν είχε τέτοιον φόβο να πάει ο θάνατος να του ζητήσει την ψυχή, αλλά την προσέφερε. Γι' αυτό ακριβώς είναι και γραμμένο εκ προημίου: «Πάτερ, εις τα σχήρα σου παρατίθημη το πνεύμα». Αυτός έδωσε την ψυχή του λύτρων αντί πολλών. Εμάς μας την παίρνει την ψυχή ο θάνατος. Εμείς κάνουμε πίσω από τον θάνατο. Δεν τον θέλουμε τον θάνατο. Αυτός όμως πήγε θεληματικά στο θάνατο και πέθανε ο Χριστός μας την ώρα που ήθελε αυτός, ή να μην προλάβουν και κατεάξουν τα σκέλη αυτού, για να είναι δακτυλοδεικτούμενος. Διότι στην Παλιά Διαθήκη υπήρχε ένα περιστατικό που θα το πούμε μια βραδιά, στο οποίο αναφέρεται ότι ένας αμνός που θυσιάζεται εκεί ήταν τύπος του Χριστού και είτε η εντολή να μην συντρίβουν τα οστά αυτού του αμνού, διότι έτσι ακριβώς θα γινόταν και σε εκείνον των αμνών για τον οποίον θυσιάζεται ο αμνός τότε εκείνος, που δεν θα συνέτριβον τα οστά του και θα ήταν δακτυλοδεικτούμενος. Και πραγματοποιείται, λέει, εκείνο που λέγει η Γραφή, οστούν αυτού ου συντριβήσεται. Γι' αυτό και ακριβώς ο Χριστός μας επρόφθασε και πεθαίνει πριν έρθουν αυτοί να του κατεάξουν τα σκέλη. Και πέθανε μάλιστα την ώρα που ήθελε, όπως έχω πει και μια άλλη φορά, και πέθανε κατά τον αντίθετον τρόπο που αποθυμίστηκε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αφήνει το πνεύμα και κλείνει την κεφαλή, ο Χριστός και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Και κλείνα θεληματικά μέχρι εδώ, και κλείνα την κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Και έτσι όλες αυτές λοιπόν οι προφητείες, οι οποίες υπήρχαν εν το προσώπο του Ιησού, τον κάνουν δακτυλοδεικτούμενον αφενός και αποδεικνύουν ότι δεν είναι το μόνον άνθρωπος, αλλά και κάτι άλλο, αλλά είναι το και Θεός. Και κατά συνέπεια,
δεν μπορούν να τον κατηγορήσουν ότι ο Χριστός είχε ανάγκη να πάει στο εξωτερικό να μάθει τέχνη για να τη χρησιμοποιήσει όταν θα τον εσταύρωναν, όταν θα αντιμετώπιζε τον θάνατο. Το πρέπει να μας γίνει πίστης να το ξέρουμε, διότι όταν ο άνθρωπος είτε και εν αγνία πει λόγων, ο οποίος είναι κατά της θεότητος του Ιησού ή κατά της Αναστάσεως του Ιησού, ήδη είναι αντίχριστος, είτε εν γνώση είτε εν αγνία. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας το βίο του Μεγάλου Ευθυμίου. Αν έχετε συναξάρει να το ανοίξετε, να το διαβάσετε. Εκεί θα βρείτε το εξής περιστατικό, το οποίο το επικαλούμε εις επίρρωση των λόγων μου. Ένας υποτακτικός του μίαν ημέρα, με την ευλογία του ηγουμένου του Μεγάλου Ευθυμίου, εκατέβει στην Αλεξάνδρεια να πουλήσει εργόχειρο και να πάρει ορισμένα πράγματα. Καθοδόν συνταξίδευε με έναν Εβραίο, που μόλις τον είδε καλόγερο, ο Εβραίος άρχισε να του μιλάει κατά του Χριστού. Ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, ότι ο Μεσσίας δεν ήρθε κλπ. Το καλογεράκι δεν ήξερε να απαντήσει ή το αδιάβαστο. Πίστευε βέβαια στην Εκκλησία, έκανε το σταυρό του, στα μυστήρια, στο γεροντά του, στις ευχές του, αλλά θεολογικά δεν ήξερε. Και ο Εβραίος του μπήκε κοντά κατά κάποιον τρόπο, μέχρι που τον έφερε σε μια στιγμή για να τον απομακρύνει, να σταματήσει αυτή τη συζήτηση μαζί του. Του λέγει, μπορεί να είναι και έτσι. Άφησε με, λέει, μπορεί να είναι και έτσι. Ένοιξε η υπόθεση. Ο Εβραίος στο δρόμο του και ο καλόγερος στο δρόμο του. Τέλειωσε τη δουλειά του, επέστρεψε το βράδυ στο μοναστήρι. Είχε δοθεί εντολή από το Μέγα Ευθύμιο να μην εισέλθει να του ζητήσει ευλογία. Διότι όταν επέστρεφε έπρεπε να βάλει μια μετάνια και να πει γέροντα, με τις ευχές σου πήγαν καλά τα πράγματα, έκαμα το και το και λοιπά. Γιατί μας είπε να μην πας, να μην μπεις, δεν σε δέχεται. Κατάλαβε λοιπόν ότι για κάποια αιτία δεν τον δέχεται και άρχισε να ερευνά και να ανακρίνει τον εαυτό του με τον τρόπο του να βρει πού έσφαλε την ημέρα, και βρήκε ότι δεν έσφαλε πουθενά. Και άρχισε, κάτσε απ' έξω στην πόρτα και άρχισε να κλαίει. Τον λυπήθηκαν οι άλλοι συνάδελφοί του εκεί πέρα και μεσολάβησαν στον ηγούμενο να τον δεχθεί, να του πει τουλάχιστον τι έφτεξε, και εν πάση περιπτώσει ενέδωσε κατόπιν των παρακλήσεων των άλλων παιδιών και του άνοιξαν την πόρτα και μπήκε μέσα. Μόλις τον είδε, πριν φτάσει ακόμη κοντά, του λέγει ο γέρον του μοναχού το εξής, ώστε μπορεί και να μην είναι αυτός, ούτε θυμότανε, ούτε ήξερε τι είπα να πει αυτό, και προχωρούσε να τον φτάσει για να τον προσυνήσει, ώστε μπορεί και να μην είναι εμένα, λέει, το λέτε γέροντα, λέει, εσένα το λέω, τι είναι αυτό, λέει, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνεις, το πρωί όμως που πήγαινες με τον Εβραίο κάτω το είπες αυτό, ώστε μπορεί να μην είναι και ο Μεσσίας ο Χριστός, να μην είναι ο Θεός. Κόκαλο. Το είχε πει. Και το είχε πει απλώς, ίσως δεν πίστευε, αλλά για να το απαλλαγεί από το τσιμπούρι αυτό που του είχε γίνει ο άλλος. Και τον εμήρωσε πάλιν. Τον εμήρωσε πάλιν. Καταλαβαίνετε. Αίρεσης, έφτασε στα όρια της αίρεσης. Και τον εμήρωσε πάλι για να τον δεχτεί. Δεν μπορούμε να λέμε, φόσον δεν ξέρουμε, θα το κλείσουμε το στόμα μας. Δεν το κατέχω, άφησε με ήσυχο. Ή εγώ πιστεύω έτσι, αδιαφόρος, αν δεν μπορώ να το αποδείξω γραφικό. Είναι βασικό το θέμα, είναι ομολογία πίστεως. Διότι όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο να θίξει είτε αμέσως είτε εμέσως τα 12 άθρα του πιστεύω, χάθηκε. Γιατί όταν λέγεται το πιστεύω, φωνάζει μέσα ο ιερέας και λέει, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Τι είπα να πει αυτό? Στόμεν καλός αναφορικός με τα άθρα που
ανεγνώστησα. Πιστεύω σε ένα Θεό, πιστεύω σε έναν Κύριο, πιστεύω στο Πνεύμα το Άγιο, πιστεύω στην Παναγία, πιστεύω γεννηθέντα ου ποιηθέντα, πιστεύω σε ένα βάφτισμα, πιστεύω σε μια εκκλησία, πιστεύω. Όταν ξυλώσεις ένα εξ αυτών για τον α ή β λόγο, δεν πιστεύεις σε τίποτα. Και αυτά τα λόγια, το στόμεν καλό στόμεν τα φόβου, είναι λόγια που είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ όταν γινότανε η πτώση των αγγέλων και μετατρέποντος σε σατανάδες. Την πτώση μπήκε και είπε στόμεν καλό στόμεν τα φόβου, να μην πέσουνε άλλοι. Διότι και εμείς θα γίνουμε σατανάδες εφόσον ένα εκ των άνθρων θελήσουμε είτε γνώση είτε αγνία να αμφισβητήσουμε. Σοβαρό το θέμα. Σοβαρό το θέμα. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να προσέχει στις λεπτομέρειες. Μια και έφυξα αυτό το πιστεύω. Ξέρετε τι έχουν κάνει οι Εβραίοι όπου εκδίδουν γραφάς και θέλουν να βάλουν και δείχνουν την παράδοση μέσα και να απαλλάξουν τον εαυτόν τους, διότι κοιτάζουν με τα ίδια μας τα όπλα να μας πολεμήσουν. Εκεί που λέγει ότι ο Χριστός μας εσταυρώθη επί Ποντίου Πιλάτου, το επί το έχουν κάνει υπό. Υπό Ποντίου Πιλάτου, όχι επί Ποντίου Πιλάτου. Ο Πιλάτος τον εσταύρωσε, το σταυρώσαμε εμείς επί των ημερών του, διότι το επί Ποντίου Πιλάτου πάει να πει ότι εσταυρώθη ο Χριστός επί των ημερών του Πιλάτου. Από ποιον? Από τους Εβραίους. Αυτοί για να αποσύσουν αυτήν την κατηγορία, το επί το έχουν κάνει υπό. Ότι ο Πιλάτος τον εσταύρωσε, εσταυρώθη υπό το Πιλάτου, εσταυρώσαμε εμείς. Για να βγάλουν τον εαυτό τους έξω. Σας τα λέγω αυτά όχι για να θεολογήσετε, αλλά για να σας δώσω μια μικρή έτσι όσφρηση του θέματος, πόσο λεπτό θέμα είναι το θέμα της πίστεώς μας. Είναι ο σκόριο φθαλμού, δεν επιδέχεται τίποτα, ούτε μία διόρθωση, διότι όλα έχουν τακτοποιηθεί με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου και έχουν τοποθετηθεί. Δεν έχουν τοποθετηθεί υπό ανθρώπων λογικών, μορφωμένων κλπ, αλλά υπό τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αλάνθαστος σε αυτές τις περιπτώσεις. Για να επανέλθω λοιπόν στο βασικό θέμα αυτό της Αναστάσεως, θα πρέπει ο άνθρωπος για να το προσέξει και να το αφομοιώσει και να καταλάβει τι σοβαρό θέμα είναι, να μην εξετάζει τα πράγματα στην Ανάσταση, αλλά στη Σταύρωση. Η Σταύρωση και ο τρόπος της ταφής του Χριστού είναι η εγγύηση της Αναστάσεως. Επήρε τόσα μέτρα κατά την ταφήν ώστε να μην μπορεί να διαβληθεί η Ανάσταση, να είναι γεγονός η Ανάσταση, να μην χωράει καμιά αμφισβήτηση. Κανείς να μην μπορεί να διεισδύσει και να πει ότι μπορεί να μην έγινε. Να μου επιτρέψετε αναδρομικώς να σας συνδέσω, για να δείτε πώς η πρόνοια του Θεού είχε προλάβει για να αποδείξει εκ των υστέρων την Ανάσταση ως βεβαία. Πρώτον, ο Χριστός μας ετάφη ως Ιουδαίος. Οι Ιουδαίοι είχαν και έχουν μέχρι τη σήμερα, εκτός και για τους λόγους που αδιαφορούν πλέον για τα θέματα της θρησκείας των, οι περισσότεροι δεν τα προσέχουν, εξευρωπαίστησαν και πέρα από τις μπίζινες και τη σάρκα δεν τη βλέπουν, αλλά είναι και άλλοι πραγματικοί που κρατούν ακόμη τα εβραϊκά έθιμα. Οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, ενεταφιάζοντο εφόσον γίνεται πρώτα μία προεργασία, δηλαδή ο άνθρωπος έπρεπε ο νεκρός να αληφθεί όλο του το σώμα με μία κολλητική ουσία η οποία ελέγεται σμύρνα ή αλόι, και σμύρνα και αλόι, εκτός του εσάνς
που βγάζουν από μέσα, βγάζουν και μία ρητινώδη ουσία, όπως η ρητίνη δική μας. Και ήλυφον το σώμα όλο, και έπειτα με επιδέσμους, φασκές που λέμε, το φάσκιοναν ολόκληρο το σώμα. Κατά συνέπεια, αυτή η κόλλα μέσα σε λίγες ώρες γινόταν γρανίτης επάνω στο σώμα του ανθρώπου, του ενταφιασμένου, και ξηραίνετο. Ερωτάτε πόσον ο Χριστός εντάφει κατά αυτήν την έννοια, και τα οθόνια αυτά, τα σεντόνια κλπ. Ευρέθηκαν εκ των υστέρων στον τάφο. Εκλάπει ο Χριστός ή ανέστη? Όταν πάει ένας άνθρωπος να κλέψει, θα πάει ακροποδητή, θα πάει σιγά, θα κοιτάξει να κάνει λιγότερη ώρα όσο μπορεί γύρω από την επιχείρηση. Ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να κλέψει τον Χριστό? Πρώτα έπρεπε να βρεθούν τόσοι άνθρωποι να μπορούν να σηκώσουν το λιχάρι. Όσος κόσμος περισσότερος πήγαινε, τόσο πιο επίφοβον έκανε την επιχείρηση. Κατά συνέπεια έπρεπε να πάει ένας βία δύο. Δύο δεν είναι πρόκειτο να το σηκώσει το λιχάρι. Πρώτον. Αλλά θα αφήνουμε αυτό. Έπειτα, πώς έμειναν τα σεντόνια εκεί πέρα? Εάν εκλάπει, θα έπρεπε να πάνε νερό ζεστό, να τον βάλουν μέσα, να απαλύνουν και να τα βγάλουν. Αλλά και γιατί να τα βγάλουν? Πώς δεν πήραν ένα τσουβάλι, να τον βάλουν μέσα, τον πιάσουν δύο στον ώμο και να φύγουν? Αυτή είναι η κλοπή. Πώς κλέβουν? Το ότι ευρέθηκαν τα οθόνια κείμενα, και το γράφουν και οι τέσσερις ευαγγελιστές, αυτό είναι απόδειξης ότι δεν εκλάπη, αλλά ότι ανέστη. Ότι ευρέθη το σουδάριον, αυτό που δένει το κεφάλι, όπως το δένουμε και εμείς, με ένα μαντίλι το κεφάλι, και τα λύνουμε όλα αυτά τα πράγματα και τα χέρια την ώρα που πλέον θα μπει το καπάκι από πάνω. Το σουδάριον τετυλιγμένον σε έναν τόπο. Ποιος τα άφησε και ποιος το τύλιξε? Όταν πρόκειται περί κλοπής, θα γίνουν τέτοια πράγματα? Θα λάβουμε υπόψη μας τέτοια πράγματα? Δεν λαμβάνουν τέτοια πράγματα υπόψη. Και τι γίνεται εν προκειμένου? Είπε κάποτε ο Χριστός μας, εάν σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Εσείς θα φροντίσετε να αντισκεπάσετε την Ανάσταση, αλλά θα μιλήσουν τα ίδια τα μνημεία, τα ίδια τα ιθάρια, τα ίδια τα σεντόνια, τα ίδια αυτά θα μιλήσουν, όταν εσείς θελήσετε να σκεπάσετε αυτή την αλήθεια. Αυτό βέβαια το είπε κάποτε, και εκεί που το είπε, τα λιθάρια που ήσαν γύρω άνοιξαν το στόμα τους, και υπάρχουν αυτά τα λιθάρια σήμερα, τα οποία είναι μέσα στο Πατριαρχείο των Αρμενίων. Αν ποτέ πάτε εκεί να ζητήσετε να σας τα δείξουν, θα τα δείτε, τα έχουν εντυχήσει, κολλήσει εκ των υστέρων και είναι ανοιχτό το στόμα τους. Όμως ομιλούσε για αυτή τη λεπτομέρεια ο Χριστός μας, για αυτή την περίπτωση. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα που παίρνει η πρόνοια του Θεού για να μην κατηγορηθεί η Ανάσταση εκ των υστέρων, ότι δήθεν ο Χριστός εκλάπη, όπως είπαν οι στρατιώτες, οι οποίοι είπαν ένα ψέμα. Ημών κοιμωμένων, λέγει, τον πήρανε οι μας είσαστε κοιμισμένοι μάρτυρες. Κοιμισμένοι μάρτυρες δεν λαμβάνονται υπόψη. Δεν είσαστε ξύπνοι να δείτε τι έγινε. Λέτε ότι κοιμόσαστε. Πόσο κοιμόσαστε, η μαρτυρία σας δεν είναι σωστή. Πώς είναι δυνατόν να έχετε γνώμη και μην ασφαστούμε ότι τον έκλεψαν? Και εφόσον τον έκλεψαν, όπως λέγω, πώς ευρέθηκαν αυτά εκεί πέρα? Μια άλλη πρόνοια για να εξασφαλίσει την Ανάσταση του Χριστού μας έλαβε ο Θεός και ήτο η εξής. Ενεταφιάστη ο Χριστός
σε κενών μνημείων, με έψιλον, σε άδειο, συγγνώμη, με αλφαγιώτα, σε καινούριο μνημείο. Και ο Ιωάννης έχει εντός παρενθέσεως και λέγει, τι μας χρειαζόταν αυτό, στο οποίο ουδείς ετέθη ποτέ, δεν είχε άλλο στεθεί. Γιατί μας το λες αυτό? Στο λέω γιατί υπάρχει λόγος. Στην Παλιά Διαθήκη υπάρχει μία Ανάσταση, η οποία δεν είναι αυτοανάσταση, είναι τη δυνάμη Αγίων Λειψάνων του προφήτου Ελισέ, στη Β' Βασιλέων, στο 13 κεφάλαιο, στίχος 20, αναφέρεται ότι κάποτε επήγαν να κυδέψουν κάποιον στο κημητήριο και ήτο έκριθμος η κατάσταση, ήτανε αντάρτικο κάτι, και εξεδηλώθησαν εκείνη την ώρα και αυτοί τρόμαξαν και δεν τον έφτασαν τον άνθρωπο των νεκρών που βαστούσανε μέχρι του τάφου του, τον πέταξαν πρόχειρα εκεί σε έναν τάφο που ήταν. Αυτός ο τάφος είναι του προφήτου Ελισέου, και όταν το λείψανο πήγε και ίγκυσε πάνω στα λείψανα του προφήτου Ελισέου, σηκώθηκε και έφυγε, ανέστη και έφυγε. Για να μην βρεθεί λοιπόν λόγος να πούνε ότι κάποιου προφήτου, κάποιου ανθρώπου του Θεού λείψανα θα υπήρχαν μέσα και ανέστη, όχι ότι ανέστη αυτός, διότι ασφαλώς ο Ιωσήφ θα είχε οικογενειακόν τάφο, ή η Θεοτόκος θα είχε οικογενειακόν τάφο που μπορούσε να ταφεί εκεί. Δεν είναι τάφη εκεί, και τάφη κατοικονομίαν εκεί πάλι, διότι οι ώρες για να ανοίξουν τάφο από τις 3 το απόγευμα που πέθανε ήσαν λίγες, δεν προλάμβανε. Γι' αυτό εχρησιμοποιήθη του Ιωσήφ ο τάφος που τον είχε ανοίξει για λογαριασμό του εκεί, λαξευμένος μέσα σε πέτρα. Αλλά ξέρεις, μέσα σε πέτρα θέλεις μήνες, και με τα μέσα εκείνα τότε, με τη σμήλη, να ανοίξεις τάφο. Και χρησιμοποιήθη αυτός ο τάφος, και τάφη λέγει σε κενών μνημείων, στο οποίο δεν είχε τεθεί κανένας ποτέ. Χριστός μας έχει έναν τύπον, τον οποίον η Εκκλησία τον τοποθετεί τη Μεγάλη Δευτέρα. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνήμην ποιούμεθα Ιωσήφ του Παγκάλου. Ένα βράδυ θα σας κάνω τις παρομοιώσεις για να δείτε το Χριστό με το προσώπο του Ιωσήφ 1700 χρόνια π.Χ. Μέσα στα άλλα που συνέβησαν γύρω από το πρόσωπο του Ιωσήφ συνέβη και το εξής. Εσκέφτησαν να τον φωνεύσουν, και επενέβη ο Ρουβίμ ο μεγάλος και τους είπε να μην τον φωνεύσουν, και τον ρίξανε μέσα σε ένα λάκκο. Ο λάκκος είναι κενός, γράφει εκεί, άδειος. Έτσι και ο Χριστός μας εκ των υστέρων, που ετάφησε τάφον, ο τάφος ήταν κενός, δεν είχε κανένας ξανά ταφεί. Ο τύπος του σε κενών τάφων, και ο Χριστός η πραγματικότης σε κενών τάφων. Εκεί τον πούλησε ο αδελφός του Ιούδας τον Ιωσήφ, εδώ ο Ιούδας τον επούλησε τον Χριστό. Ποια άλλες παρομοιώσεις, πολλές, γύρω από το πρόσωπο αυτό. Απλώς σας το λέγω παρεμπιπτόντως, ότι και εκεί ο κενός τάφος είχε σκοπόν, συμβολισμός εκεί, πραγματικότης εδώ, και λόγος για τον οποίον έπρεπε ο Χριστός να ταφεί σε κενών μνημείων. Δεύτερον, τρίτον, πήγανε στον Πιλάτο και του λένε, Κύριε λέγει, εμνήστημε ότι είπεν εκείνος ο πλάνος έτη ζών, τον λένε πλάνο το Χριστό,
όταν ζούσε ακόμη, ότι τη τρίτη ημέρα εγείρομαι. Για να μην γίνει, λέγει, δεύτερο σφάλμα χείρον του πρώτου, δώσε του, λέει, εντολή να φρουρηθεί ο τάφος. Μην πάνε οι μαθητές του και τον κλέψουνε και πούνε ότι ανέστη. Απαντά ο Πιλάτος: έχετε, λέει, φρουρά, έχετε κουστοδία, πηγαίνετε και ασφαλίσετε όσο είδετε, όπως γνωρίζετε. Δηλαδή πάρετε ό,τι μέτρο θέλετε, που θα νομίζετε ότι θα είναι εξασφαλισμένος, ώστε να μην σας τον πάρουν και γίνει αυτό που φοβήστε. Και επήγανε, λέγει, και εσφράγισαν τον τάφον μετά της κουστοδίας. Το ότι εσφράγισαν τον τάφο και κλείδωσαν τον τάφο και τα λοιπά και τα λοιπά, και βάλανε και φρουρά και φύλαγε και πληρωμένοι και απλήρωτοι, δεν κάνανε τίποτα άλλο, ή μόνο εξασφάλιζαν τη γνησιότητα της Αναστάσεως. Και το ηλαροκομοτραγικό είναι στην περίπτωση αυτή το εξής: εάν είναι πλάνος, τι τον φοβήστε, Κυρίου δέι; Αν είναι ο Θεός όμως, πού πάτε; Αυτός είναι πάντοτε ο άνθρωπος. Φιλώντας τον, τον πολλούσε. Έτσι δεν είναι; Και πουλώντας τον, τον εφήλει. Ανάποδα πράγματα πάντοτε κάνουμε εμείς. Και το αποτέλεσμα ήταν, οι γυναίκες οι οποίες έβλεπαν το τι έγινε, το πώς βάλανε ένα μεγάλο λιθάρι επάνω και λοιπά και λοιπά, όταν πήγαν εκ των υστέρων την Κυριακή το πρωί όρθου βαθέως για με τα μοίρα για να τον μοιρώσουν, το πρόβλημα που του συνείχε κάθοδον, που τα συνείχε μάλλον κάθοδον, ήτανε το ποιος θα αποκυλήσει τον λίθον. Βέβαιος ότι είναι μέσα και ότι υπάρχει εκεί και οι μαθητές δεν τον έχουν κλέψει ούτε καν. Οι μαθητές έγιναν πουλιά πετούμενα, έφυγαν όλοι. Πατάξω τον ποιμένα, λέει, είχε γράψει γραφή, και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Και πράγματι αυτό έγινε, επάταξε τον ποιμένα ο Εβραϊσμός και έφυγαν τα πρόβατα τα δικά του. Αδιαφόρος αν αυτός όταν ανέστη τα επανασυνήγαγε οψόμεθα στη Γαλιλαία, όπως σας είχα πει, είπατε της αδελφής μου και το Πέτρο. Πήγανε με το πρόβλημα αυτό, ότι θα συναντήσουν τη δυσκολία. Βέβαια ότι είναι η φρουρά, αλλά επενέβη ο Θεός βλέποντας και έστειλε άγγελο και μετέθεσε το λιθάρι. Και βρεθήκανε μπροστά σε κενό μνημείο. Τι ζητείτε, όδε, τον ζώντα μετά των νεκρών; Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων; Ούκαι εστί, όδε, γίγερτε. Πληροφορία αγγελική. Και αυτοί γύρισαν πίσω, αυτές, με τα μοίρα στο χέρι. Κενών το μνημείο. Και μένει μέχρι τη σήμερον κενών το μνημείο αυτό. Αν υπάρχουν λείψανα του Θεού, ούτε λείψανα της μητέρας του Θεού, όπως σας είπα στην αρχή, κατεθειμένα εκεί. Ο τάφος υπάρχει μέσα σε εχθρικά χέρια 2000 χρόνια μέχρι τη σήμερα, και προχτές το Σάββατο έδωσε ξανά φως στους Ορθοδόξους. Προχτές το Σάββατο το μεσημέρι έδωσε φως απάνω από τον Πανάγιο Τάφο της Αναστάσεως στους Ορθοδόξους, και δανείσαν και μερικοί ετερόδοξοι, Αβυσσινοί, Κόπτε, Ασσυριάν κλπ, πλην των παπικών, οι οποίοι ανάβουν με το Σπίρτο, δεν παραδέχονται την Ανάσταση και το φως της Αναστάσεως. Εκτός των Προτεσταντών, αυτοί είναι έξω του Παναγίου Τάφου, έχουν φτιάξει ένα ύψωμα δικό τους εκεί, Γολγοθά, και έχουν μεταφέρει εκεί τον τάφο δίθεν του Χριστού κλπ. Αυτοί είναι έξω τελείως. Και εξακολουθεί, λέω και προχθές, ακόμη μέχρι τη σήμερα, να λέγει ότι εδώ είμαι εγώ. Και προσέχετε αν θέλετε και μη πλανάστε, διότι πλέον η υπόθεση της Ορθοδοξίας δεν είναι υπόθεση πίστεως, αλλά είναι και γνώσεως.
Αν εγώ ερωτηθώ αν πιστεύω, μπορώ να πω δεν πιστεύω, διότι γνωρίζω πλέον, γνωρίζω υποπίπτεις τας αισθήσεις μου. Όσες χιλιάδες κόσμος πήγαν εκεί πέρα, θα ερωτηθούν, θα βρεθούν μπροστά σε ένα μυστήριο. Και καταλαβαίνετε αν είναι δυνατόν να γελαστεί ο Εβραϊσμός, να γελαστεί ο Αραβισμός, να γελαστεί ο Παπισμός κλπ. Από 10 ανθρώπους που είμαστε εμείς εκεί. Που εκεί είναι επίσημοι, που είναι πρέσβεις, που είναι υπουργοί, που είναι πρωθυπουργοί, που είναι αστυνομίες, τουρκικές, εβραϊκές, οι πάντες. Τους γελάσουμε εμείς 5 ανθρωπάκια εκεί πέρα. Δεν γελιώνται τα θηρία αυτά. Αλλά διότι το θέλει ο Χριστός, γίνεται γένετο και θα γίνεται μέχρι τη τελεία των αιώνων και θα είμεθα αναπολόγητοι. Τα μέτρα λοιπόν αυτά λέγω τα οποία πήρε ο Χριστός κατά την ταφή του, ήτο για να αποδειχτεί η Ανάστασή του ειλικρινής, βεβαία, ασφαλής, αληθής, για να μην κλονιστούν οι άνθρωποι, διότι όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα εκ των υστέρων είναι πράγματα υπερφυσικά. Και απέδειξε ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη. Ορισμένοι βέβαια εδώ σκοντάφτουν. Εφόσον ανέστη, γιατί δεν παρουσιάστη στους Εβραίους? Έχουν ερώτημα οι άνθρωποι. Γιατί δεν πήγε στην αγορά των Εβραίων, έτσι πει, Κύριε, εσείς με σταυρώσατε, εγώ ανέστη. Αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι. Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι. Εσείς με σταυρώστε, εγώ να σκάστε ανέστην. Τα κάνουν οι άνθρωποι αυτά, όχι ο Θεός. Ο Θεός όταν ξέρει εκ προημίου ότι ο άνθρωπος δεν θα τον δεχτεί και κατά συνέπεια θα κολλαστεί περισσότερο, διότι εσύ πάντοτε το γνούς και μη ποιήσας δαρίσετε πολλάς, δεν παρουσιάζεται γιατί τον αγαπάει, για να μην κολλαστεί πιο πολύ. Εκεί που έπρεπε να παρουσιαστεί, παρουσιάστηκε. Πόσες φορές παρουσιάστηκε το Πάσχα ο Χριστός? Ξέρετε, ας σας μετρήσω μερικές εγώ. Η Γραφή αναφέρει ότι το Χριστό μας τον είδε τον πρώτον και επληροφορήθη τον πρώτον την Ανάστασή του η Μαρία η Μαγδαλίνη. Αυτό λέγει η Γραφή. Στην πραγματικότητα όμως θέλω να ξέρετε δεν είναι έτσι. Ώστε λέει ψέματα η Γραφή? Όχι. Αλλά υπάρχουν δύο ποδάρια για τον χριστιανό. Είναι η Γραφή και είναι και η Εκκλησία. Τι λέμε αυτές τις μέρες μπροστά στην Παναγία? Το αξιονεστή με τι έχει αντικατασταθεί, ξέρετε? Ο άγγελος Ευώα τι και χαριτωμένη αγνή παρθένε χαίρε και πάλιν ερώ χαίρε. Γιατί άγγελε να χαίρω? Όσος Υιός ανέστη τριήμερος εκτά. Η πρώτη η οποία επληροφορήθη την Ανάσταση του Ιησού είναι η Παναγία μας, όπως δέχεται η Εκκλησία μας τη βοηθεία του Αρχαγγέλου. Γιατί τότε γράφει εδώ ότι ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή πρώτα? Για να μην έρθει η πληροφορία εκ μέρους στενού συγγενειακού προσώπου και δεν γίνει αποδεχτή. Διότι όταν κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι ο Ιησούς ανέστη, ποιος το είπε, ποιος το είπε, ποιος τον είδε κλπ. Η μητέρα του. Η μητέρα του τώρα αναστημένον τον βλέπει. Κανένας άλλος τον είδε? Ουδέποτε πάει κόντρα στους ανθρώπους ο Θεός. Τους διευκολύνει τους ανθρώπους αν θέλουν, αν θέλουν, διότι τι έγινε στα Ιεροσόλυμα στη συνέχεια? Τι θαύματα έγιναν? Βγήκαν οι μαθητές, το υπερώνε πάνω, βγήκαν 12 γράμματα άνθρωποι και μίλησαν σε 18 γλώσσες σε διαλέκτους. Θα τα μάθουν από εκεί, θα τα μάθουν από εκεί. Για να πάει στο καφενείο και να τους πει εγώ ό,τι και να κάνετε εδώ είμαι και αν θέλετε ξαναελάτε. Τέτοια πράγματα κάνει ο Θεός? Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός. Να μου παρουσιαστεί και εμένα, άμα είναι ανάγκη και έχει καλή προαίρεση για να δεις και να πιστέψεις, και τώρα σου παρουσιάζεται και σένα και εμένα και στον καθένα, αρκεί να υπάρχει καλή προαίρεση, διότι αυτός ξέρει αν έχεις τα ανάλογα φόντα
δημιουργήσει για να σου παρουσιαστεί. Για δεν έχει σκοπό να σε ταρταρώσει πιο πολύ. Δεν σε παρακολουθεί στα καπρίτσα. Για δεν ξέρει τι είπα να πει κόλαση. Δεν ξέρει τι είπα να πει τάρταρα. Γι' αυτό ακριβώ τα λε αυτά τα πράγματα. Και άκουσα, θυμάμαι μια φορά, μια δαιμονισμένη που ενώ σου μιλούσε το δαιμόνιο, πετάχτηκε μια και λέγει: να πα στα τάρταρα. Και έτσι μίλησε με αυτή τη σκληρή, τη χυδαία γλώσσα. Μωρή, αν ήξερες τι πίνε τα τάρταρα, δεν θα έπιανες τη λέξη αυτή στο στόμα σου, είπε το δαιμόνιο. Αλλά εμείς τα έχουμε εύκολα αυτά τα πράγματα και λέμε ότι γιατί. Ζήτησα από τον Θεό να σου πει το γιατί. Έκανε κακό που δεν παρουσιάστηκε να πάει κόντρα μαζί τους, ή άφησε το θέμα να έρθει από πλάγια, πράγμα το οποίο έκανε και σε όλα τα θαύματα. Μην πείτε τίποτα, θα μιλήσει το ίδιο το θαύμα μόνο. Έφευγε αυτός, δεν περίμενε χειροκροτήματα, ούτε ήθελε να μπει αντιμέτωπος της κακίας των και να τους στενοχωρήσει πιο πολύ και να τους βοηθήσει ακόμη να εκραγούν κάπως διαφορετικά. Παρουσιάστηκε όμως. Και έχουμε μέσα στην Αγία Ανάσταση, έχουμε. Παρουσιάστηκε στην Παναγία Μητέρα του. Πρώτο. Παρουσιάστηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία τον εξέλαβε ως κυπουρών. Δεύτερο. Παρουσιάστηκε στας λοιπάς μυροφόρους που πήγαιναν το πρωί. Τρίτο. Όφθη Σίμωνη στον Πέτρο, έκαμε ειδική εμφάνιση, παρότι του παρήγγειλε με τις μυροφόρες: είπατε της αδελφής μου και το Πέτρο. Καλά, η αδελφή σου ποιοι είναι? Προτεστάντε να μας πούνε ποιοι είναι οι αδελφοί. Είναι μαθητέ εδώ και σου λέει αδελφούς. Ο Πέτρος δεν είναι μαθητής. Γιατί λες και το Πέτρο? Ο Πέτρος δεν είναι μαθητής. Μα πώς δεν είναι μαθητής? Έθεσε τον εαυτόν του με την τριπλή άρνησή του έξω της χωρίας των Αποστόλων. Είπατε λοιπόν της αδελφής μου και το Πέτρο. Ειδικά στον Πέτρο του παραγγέλνει ότι θα συναντηθούν στη Γαλιλαία. Γιατί του παραγγέλνει ειδικά του Πέτρου? Και γιατί έπειτα πηγαίνει μόνος του και τον συναντά όφθη Σίμωνη? Διότι υπήρχε εκδοχή ο Πέτρος να αυτοκτονήσει, όπως αυτοκτόνησε ο Ιούδας. Και για να τον προλάβει ότι τον εσυνεχώρησε, μην το λαμβάνει υπόψη του αυτό το οποίο έκανε, γιατί ο Πέτρος το πήρε βαριά, εξήλθε και έκλαψε πικρός. Ο Πέτρος όσο ζούσε μέχρι που πέθανε και άκουγε πετεινό και λαλούσε, έκλαιγε. Και το Χριστός μας του είπε από βραδείς, πριν αλέκτρον φωνήσε, τρεις απαρνήσεις με. Γιατί έβαλε μια λέξη τριγράμματον, έψιλον, γάμα, ωμέγα. Και είπε εγώ, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι. Δεν είπε με τη βοήθειά σου. Παρότι του είχε πει από βραδείς, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς, ετίσατο του λυκμίσε ως τον σύτον, ζήτησε να σας κοστινήσει απόψε, πλην εγώ εδεήθην περί σου, όχι να μην πέσεις, ή να μην εκλείψει η πίστη σου, να μην πας χαμένος. Θα φας τα μούτρα σου κάτω, διλεγόμενο, για να μάθεις άλλοτε να μην λες τέτοια λόγια, αλλά λες με τη δύναμή σου, δάσκαλε, Ραβή, Κύριε, θα έρθω κοντά σου, όχι απ' εαυτού σου. Σι του λέει θα γίνεις αρνητής πριν λαλήσω πετεινό στην νύχτα. Πράγμα το οποίο έγινε, και αυτό ήταν πολύ βαρύ. Διότι όταν ο Χριστός μας ευρύσσε το βράδυ εκείνο της ολονυχτίας του, από τον Άννα στον Καϊάφα και λοιπά, από το Πρετόριο και τα λοιπά και τα λοιπά, όταν ελάλησε ο πετεινός, ο Πέτρος ήταν έξω στην αυλή σε φωτιά και εθερμένετο. Γράφουνε τα κείμενα, ήταν φαίνεται νύχτα άσημη, κρύα το βράδυ εκείνο. Και τι έγινε?
όταν λάλησε ο Πετεινός, ο Χριστός από μέσα από το παράθυρο γύρισε και είδε τον Πέτρο, και ο Πέτρος τον είδε ότι τον είδε. Και καταλαβαίνετε από εκεί, διελήφθη ο Πέτρος και εξήλθε, έφυγε και άκλαψε. Πικρός γράφει μέσα, πικρός. Και έστειλε ειδική λοιπόν εντολή και τον Πέτρο και του έκαμε και ειδική εμφάνιση. Παναγία Μητέρα λοιπόν, Μαγδαληνή, λοιπέ Μυροφόρη, Πέτρος. Τέσσερες μέχρι εδώ. Το απόγευμα πηγαίνει προς τους Εμαούς με δύο ακόμη, τον Κλεόπα και τον Λουκά. Ειδική εμφάνιση, τον φιλοξένησε το βράδυ στο σπίτι και αντικλάσει του Άρτου ανεκάλυψαν ότι είναι αυτός, ανεγνώρισαν ότι είναι αυτός. Πέντε. Και μία έπειτα και κλεισμένων των θυρών που έλειπε ο Θωμάς. Έξι. Άλλη εμφάνιση. Η εμφάνιση που έκανε μετά ημέρας 8 στον Θωμά. Θωμάς δεν αμφισβήτησε την Ανάσταση. Δεν ζήτησε πλείωνας αποδείξεις. Δεν είπε ότι αν δεν βάλω το δαχτυλό μου στον τύπο των ύλων που μη πιστεύσω. Και ο Χριστός, ο οποίος δεν φοβείται την ψηλάφιση γιατί είναι αλήθεια, μετά ημέρας 8, κρατώντας τις ίδιες διατυπώσεις, τα ίδια συνικά, μεθαύριο θα το έχουμε την Κυριακή, και κλεισμένων των θυρών έστει στο μέσο και του είπε, έλα εδώ και βάλε το δάχτυλό σου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Για το Θωμάς δεν είναι το άπιστος, είναι το δύσπιστος, ήθελε πλείωνας αποδείξεις. Γι' αυτό του είπε, μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και ο Θεός όταν δει καλή προαίρεση συγκαταβαίνει στον άνθρωπο, γιατί χρειαζόταν και στο Θωμά να τον δει το Χριστό. Διότι όταν θα βγαίνει αύριο ο Θωμάς έξω να κηρύξει μαζί με τους άλλους Αποστόλους και του έθετε ένα στο ερώτημα, μας μιλάς ότι ο Χριστός Ανέστη, τον είδες εσύ? Όλοι οι άλλοι θα μπορούσαν να πούν τον είδαν και να δεχτούν και σταυρική θυσία ακόμη. Τον είδαμε. Ναι. Εσύ τον είδες? Θα πει, δεν τον είδα, όπως άκουσα. Άντε φέγα από εδώ. Τώρα όμως τον είδα. Τον είδε τώρα. Γι' αυτό έβγαλε διπλή ωφέλεια. Και για τον Θωμά και για εμάς τους υπολείπους, οι οποίοι θέλουμε να δούμε. Και ακούμε πολλές φορές, εγώ αν δεν είδω, δεν πιστεύω. Είδε και ο Θωμάς. Κι άλλο σε ζήτησε. Αρκεί να ζητήσεις πραγματικά και θα δεις. Αλλά λίμονός όμως, αν δεις και δεν πιστέψεις. Τότε. Έξι λοιπόν την ιδίαν ημέρα. Μία στου Θωμά παρόντος. Έπειτα στην Τιβεριάδα που εψάρευα. Πήγε κάτω και τον είδε ο Πέτρος απ' έξω και έπεσε μες στη θάλασσα και βγήκε έξω και του λέει, έχετε τίποτα για φαΐ? Και όταν βρήκαν έξω τους είχε ψητό ψάρι έτοιμο και ψωμί και φάγανε. Το αναφέρει στο 21ο κεφαλαιό του ο Ιωάννης, στο στίχο 1. Επίσης είδε στο όρος της Γαλιλαίας, ο ψώμεθα εις Γαλιλαία, που αναφέρει ο Ματθαίος στο 28ο, στο 16-17. Έπειτα παρουσιάστηκε σε 500 μαζί, που το αναφέρει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο. Παρουσιάστηκε ειδικά έπειτα στον Ιάκωβο, τον αδελφόθεο, τον πρώτον επίσκοπο Ιερουσαλήμων, που το αναφέρει επίσης στο 15ο, στο στίχο 7 ο Παύλος. Παρουσιάστηκε έπειτα στην Ανάληψη, Παναγία μαζί, οι Απόστολοι κλπ, που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, στο Α9. Παρουσιάστηκε έπειτα στον Παύλο, ειδικά στη Δαμασκό. Και πού δεν παρουσιάστηκε? Εκεί λοιπόν που έπρεπε να παρουσιαστεί, ο Χριστός επαρουσιάστη. Εκεί που δεν έπρεπε να παρουσιαστεί, ο Χριστός δεν παρούσια. Και σήμερα όσοι άνθρωποι θελήσουν πλείωνας πληροφορίας γύρω από την πίστη, να γνωρίζουν ότι τις έχουν.
αλλά θέλει τον άνθρωπο όταν προσεύχεται για να πάρει μια απάντηση σε ένα πρόβλημά του, είτε ηθικής τάξεως είναι είτε δογματικής τάξεως, ο άνθρωπος που προσεύχεται να στέκεται όρθιος. Τι εννοώ όρθιος? Δεν εννοώ το σώμα όρθιος, στο πνεύμα όρθιος. Εμείς προσευχόμεθα, αλλά γερτά. Θα θέλαμε η απάντηση να είναι με βάση το εγώ μας, το συμφέρον μας, τον κόσμο μας, τις αδυναμίες μας, τη σάρκα μας. Τότε ο Θεός δεν απαντά. Όταν όμως δει ειλικρίνεια, τότε ο Θεός απαντά. Έχει τον τρόπον του να ανοίξει πράσινο ή να ανοίξει κόκκινο στο αίτημά σου. Έχει τον τρόπον. Εμείς δεν ζητήσαμε μέχρι σήμερα από το Θεό οι περισσότεροι με ειλικρίνεια και να αφήσουμε το θέμα μας σε αυτόν, αλλά με μια δική μας ψυχοσύνθεση ζητάμε να γινόταν το δικό μας, δηλαδή τροποποιούμε το Πάτερ ημών. Το γεννηθήτω το θέλημά σου γίνεται γεννηθήτω το θέλημά μου. Έτσι το θέλουμε. Γι' αυτό και πολλοί παίρνουν απάντηση πολλές φορές, αλλά πάνε να το ρωτήσουν και παρακάτω, πάνε να το ρωτήσουν και παραπέρα, πάνε να το ρωτήσουν και δημιουργούν έναν φαύλον κύκλο, μη κρατώντας την πρώτη απάντηση που έδωσε ο Θεός, αλλά κρατώντας τόσες άλλες έπειτα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αγαπητοί μου, όπως σας είπα στην αρχή, είναι το σοβαρότερο θέμα αυτό, το θέμα της Αναστάσεως του Ιησού. Γι' αυτό και ακριβώς χρήζει έτσι πληροφορία στους πιστούς, οι οποίοι δεν ξέρουν πολλά πράγματα γύρω από την υπόθεση αυτή. Θέλω ακόμη για τα λίγα λεπτά που έχω να γνωρίζουμε ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι η πρώτη που είδε ο ήλιος. Είναι η 8η κατά σειράν. Πρώτον Ανάσταση είδε ο ήλιος αυτή που έκανε 1000 χρόνια προ Χριστού ο προφήτης Ηλίας, που ανέστησε το γιο της πιτωνικοκυράς του, της χείρας των Σαρεπτών της Σιδώνος. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση, η οποία αναφέρεται στην Άλφα Βασιλέων, στο 17ο κεφάλαιο, στην Παλαιά Διαθήκη. Η δευτέρα Ανάσταση που είδε πάλι ο ήλιος είναι αυτή που έγινε εκ μέρους του διαδόχου του προφήτου Ηλιού, που είναι ο προφήτης Ελισαίος. Και αυτός ανέστησε το γιο της πιτωνικοκυράς του, της Σουναμίτιδος, το οποίο αναφέρεται στη Β' Βασιλέων, στο Δέλτα κεφάλαιο. Η τρίτη Ανάσταση είναι αυτή η οποία σας είπα γρηγορότερα, που τα λείψανα του προφήτου Ελισέ ανέστησαν των νεκρών εκείνων, που είναι, όπως είπαμε, στη Β' Βασιλέων, Ιώτα γάμα κεφάλαιο, στίχος 20. Αυτές είναι οι τρεις της Παλαιάς Διαθήκης. Η τετάρτη είναι αυτή η οποία έκανε ο Χριστός μας επί του Ιού της χείρας της Ναΐν. Μπροστά στο χωριό Ναΐν, στα σύνορα, βρέθηκε ο Θεός με τον νεκρόν, θάνατος με τη ζωή, και η ζωή ενίκησε τον θάνατο. Είναι στο Λουκά αυτό, στο Ζήτα 14. Επίσης, πέμπτη κατά σειρά και δευτέρα η Συγγενή Διαθήκη είναι η του Ιαΐρου κόρη, η οποία και αυτή ανέστη, απλώς που την έπιασε ο Χριστός στο χέρι, όπως διαβάζουμε στο Λουκά, στο Ήτα κεφάλαιο. Έπειτα, η έκτη κατά σειρά των όλων Αναστάσεων και τρίτη η Συγγενή Διαθήκη είναι η του Λαζάρου, που τον οποίο ανέστησε τετραήμερον, που είχαμε προλίγων ημερών, αν ενθυμίστε, την ανάμνηση αυτή. Αναφέρεται στον Ιωάννη αυτό το πράγμα, στο 10ο κεφάλαιο. 7η Ανάσταση.